Κατάληψη στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου Ρουεθύμνου πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος αντιδρώντας για τις απλήρωτες υπερορίες τους. Από τον Ιανουάριο έχουμε να πάρουμε υπερορίες, αργίες, τα νυχτερινά μας δηλαδή, αυτά τα μηδαμινά που παίρνουμε και από το Γαγιάφα στον Πιλάτο και το καθεξής. Όλοι μας επέζουν. Αύριο μεθαύριο τις 10 του μήνα, πάντα 10 του μήνα θα πληρωθούμε, αυτό το 10 ποτέ δεν έρχεται. Τη μια δεν τα εγκρίνει το Υπουργείο, την άλλη λέει δεν τα υπογράφει ο ελεγχτής, την άλλη ο Επίτροπος, λοιπόν. Οι ελλείψεις σε προσωπικό, όπως τονίζουν, έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο το νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι του οποίου δηλώνουν πλέον εξουθενωμένοι. Προβλήματα ειδικά τη δικιά του δικού μας του κλάδου, άδειες άπαρτες του 11, ειδικά εγώ ας πούμε που εργάζομαι πέρα 25 χρόνια, πιο παλιός είμαι, έχω να πάρω άδεια του 11, έχει μπει το 12 και φεύγει όπου να είναι, γι' αυτό δεν έχουν πάρει καθόλου. Τώρα αποφάσισε το σωματείο να κάνουμε επίσκεψη εργασίας, 3 ώρες επίσκεψη εργασίας επαόριστου και μια επιτροπή να πάμε να πιέσουμε όπου μπορούμε. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Και ο κόσμος με θα έχει δίκιο που θα έρθει να εξυπηρετείται, αλλά και εμείς τι να κάνουμε. Είναι που στους μισθούς μας έχουν κάτω από τα μισά πάει και αυτά τα λίγα τη αργία μας, τα νυχτερινά μας που ξενυχτούμε, δεν παίρνουμε μία. Από τον Ιανουάριο δεν έχουμε. Ενώ τα χαράτσια, τα χρέη μας είναι τεράστια. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη υπομονή πλέον. Στο πλευρό των εργαζομένων που σήμερα πραγματοποίησαν 3 ώρες επαναλαμβανόμενες τάσεις εργασίας βρίσκεται και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, καθώς τα χειρότερα έπονται, όπως χαρακτηριστικά λένε, αναμένοντας την απόφαση για τον οργανισμό του νοσοκομείου που δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε λουκέτο κάποιες κλινικές.